Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να μεταβούμε τηλεφωνικά στην Οστιάδα, γιατί εκεί ο Δημοτικός Συνδυασμός Νέα Αρχή αύριο το απόγευμα διοργανώνει μια πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία στα μέσα μιας κρίσης πολύπλευρης και οικονομικής φυσικά που διανύει η χώρα θα επιχειρήσει να δώσει μια θετική προοπτική στην τοπική οικονομία. Στην τοπική οικονομία της Οροστιάδας και ευρύτερα της γύρω περιοχής. Η πρωτοβουλία, όπως είπαμε, ανήκει στον συνδυασμό Νέα Αρχή και αυτή τη στιγμή θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής του συνδυασμού, τον κύριο Ελευθέρη Χαμαλίδη. Κύριε Χαμαλίδη, χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Δούγα, σε εσάς και τους τηλεθεατές της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης. Λοιπόν, γιατί αυτή η αυριανή πρωτοβουλία, να πούμε πρώτα το θέμα της εκδήλωσης και μετά να μου πείτε γιατί αυτή η πρωτοβουλία και τι σκοπεύει. Αύριο 7.30 ώρα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, έτσι θα γίνει η εκδήλωση. Ακριβώς, αύριο Κυριακή 22 Μαΐου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου ο Δημοτικός Συνδυασμός Παράταξη Νέα Αρχή στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναλάβει για να αναδείξει τοπικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας, διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Μάλιστα. Να πούμε λίγο και τους ομιλητές, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου και βλέπω ότι και είναι πολύπλευρα τα θέματα που θα αγγίξετε, σχεδόν όλα τις εμφάνσεις της τοπικής οικονομίας, αλλά είναι και πολύ αξιόλογοι ομιλητές. Θέλετε να τους αναφέρουμε λίγο για τα θέματα. Αγγίζουμε βασικά. Ξεκινάμε ουσιαστικά τη συζήτηση και ανοίγουμε το διάλογο για τέσσερα θέματα, τέσσερα ζητήματα τα οποία αποτελούν για εμάς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Δηλαδή πια. Βασικά, είμαστε μια περιοχή αγροτική. Σημαίνει εύφορη γη. Άρα είναι αυτονόητο ότι αγγίζουμε το κομμάτι της γεωργίας. Και εδώ θα προσπαθήσουμε μέσω της εισήγησης του κυρίου Τσακίρη Στέλιου Γεωπόνου, ενός ανθρώπου που ασχολείται χρόνια με τα αγροτικά ζητήματα της περιοχής, να αναδείξουμε κάποιες προτάσεις συμπληρωματικές στον τομέα κυρίως της δεντροκομείας και της λαχανοκομείας και των κτηνοτροφικών φυτών, το οποίο συνδυάζεται με το αμέσως επόμενο ζήτημα που ανοίγουμε, την ενθάρρυνση της κτηνοτροφίας, την οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει τα οικονομικά πράγματα της περιοχής. Η κτηνοτροφία όμως με ένα άλλο επίπεδο. Θα κάνουμε και μια συγκεκριμένη πρόταση κτηνοτροφικές μονάδες σύγχρονες από ομάδες παραγωγών. Mm-hmm. Στα πλαίσια προγραμμάτων που έχουν γίνει στον αγροτικό τομέα. Ομάδες παραγωγών, δηλαδή μικροί συνεταιρισμοί, να το πω, κλαδικοί που παραδείγματος χάρη ασχολούνται με τα σπαράγγια, με το σκόρδο. Ανάλογη προσπάθεια να γίνει και στον τομέα της κτηνοτροφίας. Αυτή την πρόταση θα την κάνει ο κύριος Δαδούσης. Ο Κώστας, ο οποίος είναι κτηνίατρος και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Οροστιάδας. Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Ως Δήμος έχουμε κάποιους φυσικούς πόρους, πάρα πολύ πλούσιους θα έλεγα. Ένας από αυτούς είναι το αμοχάλικο του ποταμού Άρδα. Εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο είναι περιουσία των δημοτών, είναι περιουσία του Δήμου και πρέπει να αξιοποιηθεί για να φέρει έσοδα στο Δήμο σε μια εποχή που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι. Ανοίγουμε και το ζήτημα και των διεσυνοριακών σχέσεων με την Τουρκία. Θα μου επιτρέψετε πριν σε αυτό το παρακαλώ, κομμάτι ό,τι με τους φυσικούς πόρους θα ανοίξουμε το ζήτημα της γεωθερμίας και της βιομάζας. Δύο ζητήματα που σχετίζονται και με το γενικά με τους φυσικούς πόρους. Αυτά θα τα αναπτύξει ο Αδαμίδης ο Αδάμ, ένας εξαιρετικός επιστήμονας από την Αλεξανδρούπολη, γεωλόγος, γεωθερμικός, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτόν τον τομέα, δίνοντας μια κατεύθυνση στην οποία θα έπρεπε να έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα μας βήματα στον τομέα της γεωθερμίας και της βιομάζας. Τέλος, κλείνουμε με το άλλο στρατηγικό πλεονέκτημα της περιοχής, τη γεωγραφική θέση. Τη διασυνοριακότητά της. Ακριβώς. Εδώ πλέον λέμε ότι είναι καιρός το οικονομικό ισοζύγιο, το οποίο είναι αρνητικό για την περιοχή μας, να αλλάξει. Πώς? Μία πρόταση είναι αυτή που καταθέτουμε, τη διευθέτηση της βίζας διέλευσης των Τούρκων πολιτών προς την Ελλάδα.
Υπάρχουν διάφορες σκέψεις και προτάσεις που θα μπουν στο τραπέζι. Είναι μια ιστορία η οποία κι άλλοι θεσμικοί φορείς την κινούν. Ναι, ναι. Καθώς πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει την περιοχή. Όπως παραδείγματος χάρη η επικεφαλής της κίνησης επιμελητηρίου, η κυρία Τζεμπελίδου Ελένη. Η κυρία Ελένη Τζεμπελίδου έκανε παρέμβαση στο Υπουργείο Εξωτερικών και έτυχε προσωπικής απάντησης από τον κύριο Δρούτσα. Ο κύριος Δρούτσας απάντησε ο ίδιος την κυρία Τζεμπελίδου με αναλυτική επιστολή, λέγοντας ακριβώς πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή, αναγνωρίζοντας την κυρία Τζεμπελίδου πόσο σημαντικό είναι το πλεονέκτημα αυτό, και λέγοντας επίσης τι κάνει και τι θα κάνει ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση και το Υπουργείο για να ενισχυθεί αυτό το ρεύμα. Πολύ σωστά το είπατε. Πάρα πολύ σημαντικό, και θα ήταν και τιμή μας και χαρά μας να μπορούσε να είναι και η κυρία Τζεμπελίδου στην εκδήλωση ή κάποιοι. Εκπροσωπή της από το συνδυασμό της για να αναπτύξουν αυτό το θέμα, και υπάρχει μια επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι, έχουμε οικονομική κρίση, υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας. Ας πάρουμε λοιπόν την κατάσταση στα χέρια μας. Να γίνει η κρίση ευκαιρία, δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε την κρίση ως μια ευκαιρία για την περιοχή. Ακριβώς. Αρκεί να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Εμείς οι ίδιοι να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε, και εκεί που μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα προόδου να τα κάνουμε. Θέλω να σχολιάσετε την επένδυση του Ζεόλιθου χθες που υπογράφηκαν τα συμβόλαια. Σας είδα, είσαστε παρόν. Εξαιρετικά σημαντική επενδυτική δραστηριότητα. Ήμουνα παρόν. Ήθελα και με την παρουσία μου να δείξω πόσο σημαντική είναι αυτή η επενδυτική πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να έχει και πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την περιοχή. Τι εννοώ? Πέρα από την εξόρυξη του Ζεόλιθου, που μιλάμε για ένα κοίτασμα τεράστιο, περίπου 80 εκατομμύρια τόνοι είναι το κοίτασμα. Και για να φανταστείτε, η παγκόσμια παραγωγή, παγκόσμια κατανάλωση του Ζεόλιθου είναι περίπου 3 εκατομμύρια τόνοι ετησίως. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του κοιτάσματος. Εκτός του ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας και καθαρότητας. Πέρα όμως από εκεί, αν κάποιος δει τις χρήσεις του Ζεόλιθου, θα διαπιστώσει ότι μπορούν να αναπτυχθούν και δραστηριότητες στο δευτερογενή τομέα, στην επεξεργασία του, που έχουν να κάνουν με τα απόβλητα, με την διήλυση του νερού, με το κομμάτι της ενίσχυσης των χωραφιών, των αγρών ή των απολυμαντικών μέσων κτλ. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Πολλές χρήσεις. Πάρα πολλές χρήσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν δραστηριότητες. Και σε τομείς που είναι πολύ κρίσιμοι. Ακριβώς, ακριβώς. Ελπίζω και εύχομαι. Ωραία. Να είναι μια... Να είναι μια επένδυση leader, να έρθουν και άλλοι, να είναι μια επένδυση οδηγός που θα φέρει και άλλες επενδύσεις. Και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σόκος είναι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία ανέδειξε στην ανάληψη της ιδιότητας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Αύριο και στο μέλλον θα τα πούμε, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο προβληματισμός και η κατάθεση προτάσεων με ένα επιστημονικό τρόπο που θα επιχειρηθεί αύριο στην Οστιά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χαμαλίδη. Κύριε Κύριε, θα περάσουμε σε μια άλλη πρωτοβουλία από την Οριστιάδα, που θέλει να τονώσει την τοπική της οικονομία με προτάσεις, όπως είδατε, στην Κομωτινή, όπου εκεί ξεκίνησε η διαδικασία συγκρότησης ομάδας, η οποία θα προτείνει στους πολίτες να ξαναθυμηθούν ότι το τοπικό είναι όμορφο, με την έννοια να καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε. Θα συνδεθούμε με το στούντιο της Κομωτινής με τον κύριο Βεζιριανίδη. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Χαμαλίδη. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια τόνωσης της τοπικής οικονομίας. Πάρα πολύ σημαντική. Και όπως είδατε, και αυτός αντιλαμβάνεται την κρίση, όχι μόνο ο ίδιος, ενώ ο συνδυασμός του και η περιοχή, ως ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να ξαναστοχαστούμε από την αρχή ποιοι είμαστε και γιατί φτάσαμε εδώ. Αυτό που κάνετε και εσείς, να στοχαστούμε, που λέτε στην Κομωτινή και Πανελλήνια, ότι ξέρετε, τα του οίκου μας να δούμε πρώτα και μετά θα δούμε και τα άλλα.
Έτσι ακριβώς. Πρέπει να δούμε τα στεγανά που μας βάζουν άλλοι πλέον και να δούμε το τι ακριβώς μας ορίζουν να κάνουμε και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε αντιπαρατεθόμενοι σε όλα αυτά, να δούμε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε. Όταν βλέπουμε να μειώνουν μισθούς τους δημοσίους υπαλλήλους, να μειώνουν όλη αυτή την οικονομία η οποία παράγει και φτάνει στις επιχειρήσεις μας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει αυτά τα χρήματα τα οποία απομένουν στους καταναλωτές να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε να καταναλώνουμε ό,τι ακριβώς παράγουμε στον τόπο μας, στην πόλη μας, στον νομό μας, στην περιφέρειά μας, στην Ελλάδα μας. Μόνο έτσι μπορούμε να αντισταθούμε, να αυτοτροφοδοτήσουμε μια ανάπτυξη την οποία την έχουμε, την προσπαθούμε εδώ και τόσα χρόνια. Ήρθε μια δύσκολη συγκυρία οικονομική, χρηματική θα έλεγα, να αντιστρέψει κάποια πράγματα. Είναι ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το τι ακριβώς είχαμε και πώς μπορούμε από την αρχή να προσδιορίσουμε κάποια πράγματα. Είναι δηλαδή αυτή η κρίση και αυτή μια ευκαιρία εθνικής και προσωπικής αυτογνωσίας. Και αν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία εθνικής, συλλογικής, ατομικής αυτογνωσίας, νομίζω η πρωτοβουλία που πήρατε και να τη συζητήσουμε τώρα μπορεί να μας επαναφέρει στις πηγές. Αυτό που πάντα είχαν οι Έλληνες, τον κοινοτισμό, τα μπελάκια, είναι ένα παράδειγμα πώς διέπρεψαν οι Έλληνες όχι μόνο σε περίοδους ελευθερίας, αλλά ακόμη και κατάκτησης στους Οθωμανούς. Μετά πώς οι Έλληνες σε περίοδους κρίσης απογειώθηκαν με πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με φίλιο, και όμως βρήκαν τρόπο, επειδή καταλάβαιναν τι είναι και πώς μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά, να ξεπεράσουν την κρίση. Νιώθω ότι αυτή η πρωτοβουλία σας μας πηγαίνει στις πηγές, έτσι είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Αναζητούμε τις πηγές και όχι μόνο τις πηγές, προσπαθούμε να δούμε και όλο να φέρουμε αυτό το οποίο υπήρχε και με αυτό το οποίο έχουμε μεγαλώσει, έχουμε διαμορφώσει μια κοινωνία. Και το είχαμε ξεχάσει λίγο πάντως. Ακριβώς. Μια οικονομική. Τους γονείς μας που πόσο μόχθο οικοδόμησαν αυτή την Ελλάδα που εμείς την περάσαμε καλά, την είχαμε ξεχάσει. Τους μόχθους των γονιών μας και των προγόνων τους είχαμε ξεχάσει. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να αναθερμάνουμε στη μνήμη μας όλα αυτά, να δημιουργήσουμε κάποια στεγανά και να τα δώσουμε. Το σημαντικό για μας είναι, και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, να τα δώσουμε στους καταναλωτές που έρχονται, στους μαθητές, στη νέα γενιά, αυτή που πάει τώρα να αρχίσει να σχηματοποιήσει τον καταναλωτισμό, να νιώσει μέσα της πώς μπορεί όλα αυτά τα οποία θα δημιουργήσει από τους γονείς, από την οικογένεια, από το σχολείο, να περάσει σε μια κατανάλωση η οποία λέγεται τοπική. Και λέγεται τοπική γιατί ξανά θα δει τα χρήματα αυτά να έρχονται στην οικογενειακό προγραμματισμό, στην οικογένειά του, στους γονείς του, και να μπορέσει να τα ξαναδιαχειριστεί ο ίδιος σαν καταναλωτής πλέον άμεσα στο διάστημα. Ωραία. Το οποίο έρχεται. Να πάμε λίγο στην πρωτοβουλία σας τώρα, να δώσουμε τα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας σας. Την πρωτοβουλία για τη συνάντηση της χθεσινή την πήρε η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Ενώσεων, έτσι που είστε πρόεδρος. Ακριβώς. Και έγινε μια σύσκεψη για να δημιουργηθεί τη ομάδα εργασίας. Εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, κύριε Βεζιλίδη. Ουσιαστικά έγινε ένα προσκλητήριο. Ένα κάλεσμα, μια πρώτη συνάντηση όλων των φορέων της περιοχής του νομού μας, της Περιφερειακής Ενότητας της Ροδόπης, για να μπορέσουμε να συνθέσουμε δυνάμεις. Είτε ξεκινώντας από το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως σας είπα, από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, γύρω στους 20 φορείς, οι οποίοι. Η ΑΔΔΗ, η Ένωση Καταναλωτών, πολύ. Ακριβώς, ακριβώς. Καλέστηκαν όλοι. Πρέπει να καυτηριάσω ότι δεν παρευρέθησαν όλοι, ενώ θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να το αναδείξω, είναι κάτι το οποίο το λέω γιατί έγινε, να παρουσιάσουμε. Όχι, το πραγματικό γεγονός. Πολύ καλά το λέτε. Πρέπει να τιμούνται αυτοί που είναι ευαίσθητοι και αυτοί που αδιαφορούν, πρέπει όχι να τους τιμωρήσουμε, να τους διαπομπεύσουμε, αλλά να τους επαναφέρουμε λίγο ότι ξέρετε, είμαστε στο ίδιο καζάνι όλοι. Αυτό ακριβώς. Και αυτό ακριβώς, και το λέμε πολύ απλά γιατί θα έχουμε και άλλες συναντήσεις και τους καλούμε και από αυτό το βήμα να είναι μαζί μας, να στηρίξουν μια προσπάθεια την οποία την επικαλούνται, την έχουν κάτω από τα χείλη τους και την εκφράζουν όπου βρεθούν. Η κατανάλωση λόγων είναι εύκολο. Η πράξη αποδεικνύει ότι πρέπει να συνέπεια λόγων και πράξεως. Μπράβο. Άρα να ξέρουν ότι θα είμαστε εκεί, θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε. Μια προσπάθεια η οποία πανελλαδικά έχει ξεκινήσει. Είναι ένα κίνημα πολιτών. Είναι επίκαιρο. Κυρία Μπέι, δεν είναι επικεφαλής. Ακριβώς, ακριβώς. Το κίνημα πολιτών είναι μια, στις μέρες μας μια μόδα, ας το πούμε, αλλά που αρχίζει. Είναι καλή μόδα όμως. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν έχει να κάνει με θέματα. Αυτονομούνται οι πολίτες από τα κόμματα και τις γραφειοκρατίες. Απλά επειδή έχει γίνει και κάποιος συνδυασμός ό,τι αφορά τα κινήματα με το δεν πληρώνω. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο, μπράβο. Να το ξεκαθαρίσουμε και να είναι. Να το βάλω εγώ τότε. Εσείς έχετε ένα πρόσημο θετικό μπροστά.
με θετική ματιά βλέπετε τα κινήματα πολιτών. Υπάρχουν κινήματα που έχουν ένα αρνητικό πρόσωπο. Είναι δύο διαφορετικά μοντέλα. Εσείς είστε με θετικό πρόσωπο. Έτσι ακριβώς. Και προσπαθούμε λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, πράγμα που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργήσουμε μια τοπική επιτροπή ολιγομελής, άρα ευέλικτη, για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρίσκεται σε μια τηλεόραση να ενημερώνει, σε ένα σχολείο να ενημερώνει, οι φορείς να είναι αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν κάποιες ενότητες για να μπορέσουν να έχουν αυτό το οποίο είπαμε, τον καταναλωτή, σαν στόχο για να μπορέσουμε να την ευαισθητοποιήσουμε. Αυτό που είπαμε και συζητήσαμε είναι να μπορέσουμε έστω και έναν πελάτη, ο οποίος θα πάει σε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα πολυεθνικών συμφερόντων, να σταματήσει, να μην μπει μέσα, να γυρίσει και να καταναλώσει τον τόπο του.